Σοκαρισμένοι, οι συμμαθητές της 14χρονης αποκαλύπτουν στη κάμερα του Open το δράμα που βίωνε η μαθήτρια της Δευτέρας Γυμνασίου λίγες ώρες πριν κάνει τη βουτιά θανάτου στις γραμμές του ηλεκτρικού. Γενικά συναισθηματικά ήταν διαφορετική, πιο αγχωμένη, σαν να της είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Μία ημέρα πριν ο 43χρονος κατασυμματάρχης, με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση από τον Φεβρουάριο, είχε συλληφθεί για αποπλάνηση ανηλίκου. Πονάω, δεν αντέχω άλλο και δεν μπορώ να ζω με τη σκέψη πως εξαιτίας μου θα είσαι φυλακή. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές που μου πρόσφερες και την αγάπη που μου χάρισες. Η μαθήτρια της Δευτέρας Γυμνασίου περνούσε πολλές ώρες με τον 43χρονο στο μαγαζί του. Εκεί την εντόπισαν οι γονείς της το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο πατριός της ήρθε στα χέρια με τον 43χρονο. Εμείς ακούσαμε φωνές το βράδυ και βγαίνουμε έξω. Και βλέπουμε ένα κοριτσάκι να έχει ήδη βγει, ήταν μέσα, είχε κλείσει το μαγαζί και ήταν σκοτεινά. Την παρακολουθούσε ο πατριός με τον αδερφό της. Ήρθε το κοριτσάκι πίσω, βρίζει τον πατριό της και τον αδερφό της. Δεν είσαι εσύ πατέρας μου, δεν μου πεις τι θα κάνω. Και πηδάει το σπασμένο τζάμι και ξαναμπαίνει μέσα το κοριτσάκι. Στο σημείο έφτασε άμεσα αστυνομία, ενώ ο πατριός της μαθήτριας υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 43χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο τμήμα ανηλίκων της ασφάλειας. Εκεί ο καταστηματάρχης ομολόγησε ότι είχε αναπτύξει δεσμό με την ανήλικη. Είχαμε σχέση. Ό,τι έγινε ήταν με τη δική της συγκατάθεση. Δεν την πίεσα και δεν την κακοποίησα. Είμαι ερωτευμένος μαζί της και όλα έγιναν με τη θέλησή της. Δεν της έκανα κακό. Στο φως της δημοσιότητας έρχεται και η αποκάλυψη πως στις 9 Μαΐου γείτονας του 43χρονου προσπάθησε να καταγγείλει το περιστατικό στο χαμόγελο του παιδιού και την αστυνομία, όμως δεν το έκανε όταν του ζητήθηκε να το κάνει επώνυμα. Πήγαινα συνεχώς στο μαγαζί του και έβλεπα τον 43χρονο να έχει ανίκια συμπεριφορά με τη 14χρονη που ήταν πάρα πολύ συχνά εκεί. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι αποφάσισα να μιλήσω, αλλά μου είπαν ότι πρέπει να κάνω επώνυμη καταγγελία. Δεν το έκανα γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Το χαμόγελο του παιδιού όφιλε, έστειλε ανώνυμα την καταγγελία στον εισαγγελέα και ενημερώθηκε φυσικά και η υποδιεύθυνση ανηλίκων. Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί στον ανακριτή με τις κατηγορίες αποπλάνησης ανηλίκου κατά συρροή και κατά εξακολούθηση και παιδική πορνογραφία, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκαν γυμνές φωτογραφίες από ανήλικα κορίτσια.